Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας για αυτή τη συνέντευξη που διαθέτετε. Λοιπόν, ήταν όνειρο ζωής να ασχοληθείτε με τη μετάφραση? Όχι ακριβώς όνειρο ζωής, από μικρή από όλα, αλλά από ένα σημείο και έπειτα ναι, ουσιαστικά είναι σκοπός περισσότερο από όνειρο. Επειδή η πραγματικότητα του μεταφραστή είναι λίγο πιο σκληρή από το όνειρο, κάπως έτσι. Και πώς ακριβώς προέκυψε η μετάφραση στη ζωή σας? Βασικά, οι σπουδές, επειδή σπούδαζα ελληνική φιλολογία στην Ελλάδα, ενώ η μητρική μου γλώσσα είναι κροατική, όλη η διαδικασία των σπουδών ήταν μετάφραση. Και επίσης, σπουδάζοντας ελληνική φιλολογία, διάλεξα την κλασική κατεύθυνση, που σήμαινε ότι μετέφραζα από τα αρχαία και τα λατινικά προς τα νέα ελληνικά, ενώ η μητρική μου γλώσσα είναι κροατική. Και έτσι κάπως όλα είχαν μια αρκετά χρόνια και με αρκετά κείμενα με τα οποία ασχολήθηκα. Έκανα μια πολύ καλή εξάσκηση στη μετάφραση κατά τη διάρκεια του σπουδών. Τι εικόνα είχατε για τη μετάφραση πρωτού ασχοληθείτε επαγγελματικά με αυτή και σε ποιο βαθμό έχει αλλάξει τώρα που είστε επαγγελματίας? Ναι, πριν αρχίσω να ασχολούμαι επαγγελματικά με την λογοτεχνική μετάφραση, είχα αρκετά διαφορετική εικόνα, ήταν λίγο πιο εξειδανικευμένη θα έλεγα. Η πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετική, όμως όσο ασχολείσαι με τα ίδια τα κείμενα και ειδικά όταν μεταφράζεις τους συγγραφείς τους οποίους εκτιμάς, αλλά και όχι μόνο, επειδή οτιδήποτε μεταφράζεις, οποιοδήποτε είδος κειμένου, κάτι μαθαίνεις, κάτι καινούριο συνήθως. Και ναι, η ίδια η διαδικασία είναι πάντοτε ωραία. Mm-hmm. Πάντοτε βρίσκω κάτι το οποίο. Εσείς ίδια γράφετε? Λίγο. Αλλά προς το παρόν δηλώνω μεταφράστη. Λογοτεχνία, ποιήση. Λίγο από όλα. Λίγο. Αλλά... Πώς νιώθετε όταν μεταφράζετε κάποιο έργο? Αυτό ξεχνάω βασικά όλα τα υπόλοιπα. Λίγο. Χάνω την αίσθηση του χρόνου και προσπαθώ, επειδή η διαδικασία πάντοτε έχει κάποια όρια ή κάποιους όρους κατά τους οποίους πρέπει να γίνεται, αλλά υπάρχουν προθεσμίες. Είναι αυτό που σας έλεγα, είναι που ειδικά όταν μεταφράζεις ένα κείμενο που σου μιλάει, κατά κάποιο τρόπο ξεχνάς το περιβάλλον και όλες τις δυσκολίες της πραγματικότητας του επαγγελματία μεταφραστή. Αυτό. Ποιο είδος λογοτεχνία σας κεντρίζει το ενδιαφέρον? Ουσιαστικά όλα. Ουσιαστικά όλα. Περισσότερο είναι από το ύφος, θα έλεγα. Όχι από το ύφος. Αυτό. Έχετε κάποια άλλη απασχόληση πλην της μετάφρασης? Αυτή τη στιγμή το διδακτορικό. στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ελληνική Πανεπιστήμιο. Και τι ιδιαίτερες ανάγκες έχει ένας μεταφραστής? Δηλαδή, πού ξοδεύει το εισόδημά του, συνήθως? Το όποιο εισόδημα. Το όποιο εισόδημα του, ναι. Επειδή είναι και αυτά, θα πρέπει να τα λέμε πριν αρχίσει ο επόμενος να ασχολείται με κάτι τέτοιο. Ναι, να μην μας τα κρύβουν στην αρχή. Επειδή ήμουν αρκετά έξυπνη κιόλας και να δηλώσω ότι θα το έκανα και έντελος δωρεάν αυτή τη δουλειά, επειδή την αγαπάω τόσο πολύ. Αλλά τι είδος,
βασικά στις ημέρες μας πλέον το διαδίκτυο είναι, είναι υποχρεωτικό. Επειδή όχι μόνο είναι καλό να εξακολουθήσουμε να χρησιμοποιούμε τα λεξικά και σε γραπτή, δηλαδή εν τύπη μορφή, αλλά υπάρχουν και αρκετές λέξεις πλέον και σε κάποια, σε κάποια έργα που μεταφράζουν. Παράδειγμα, μεταφράζοντας τον καπετάν Μιχάλη του Νίκου Καζαντζάκη. Συναντούσα πάρα πολλές λέξεις της κριτικής διαλέκτου και δεν υπήρχε κανένα από τα αρκετά λεξικά που έχω στο σπίτι. Την λύση την έβρισκα στο διαδίκτυο. Σχεδόν πάντα, ευτυχώς. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και όλη η υπόλοιπη διαδικασία γίνεται πλέον μέσω email. Σε μια συγκεκριμένη μορφή πρέπει να παραδώσεις τη μετάφραση σου ή πληρώνεις κάποιον άλλο να εκτελογραφήσει. Είναι αυτό. Καλός εξοπλισμός μάλλον. Και μετά, επειδή είναι και πολλές ώρες, είναι καλό να είναι και το γραφείο σου να είναι έτσι κατάλληλο για πολλές ώρες δουλειάς. Έχετε κάποιο παράδειγμα να μας αναφέρετε κάποιας ιδιαίτερης δυσκολίας που συναντήσατε, αναφέρατε πριν την θετική διάλεκτο. Ναι. Θυμάστε κάτι... Θυμάμαι τώρα πολλές έρευνες συγκεκριμένα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι συγκεκριμένο, αλλά είναι όλο το βιβλίο με το μυθιστόρημα, ο καπιτάν Μιχάλης του Νίκου Καζαντζάκη είχε αυτό το... την γλώσσα την οποία έπρεπε τουλάχιστον να προσπαθήσεις να μεταδώσεις στη μετάφραση. Τουλάχιστον το περιεχόμενο και κάπως το ρυθμό οπωσδήποτε. Χθες στην ομιλία σας είχατε αναφέρει ότι ένα μεγάλο κομμάτι αποτελεί στο Καζαντζάκη είναι τα θρησκευτικά στοιχεία που λόγω της Ορθοδοξίας είναι λίγο δύσκολο να μεταφερθεί στη γροτική γλώσσα. Γίνονται πολλές επεξηγήσεις. Πόσο δύσκολο είναι για τον αναγνώστη την Κροατία να καταλάβει αυτά τα στοιχεία? Μα δεν είναι. Αυτό ήθελα οπωσδήποτε να το οριστεί, επειδή δίπλα μου καθόταν η συνάδελφος η οποία μεταφράζει στα σέρβικα, προς τα σέρβικα. Γιατί, ειδικά σε κάποιους, όχι για το συγκεκριμένο τόσο βιβλίο, αλλά μιλούσαμε για τον Καζαντζάκη. Περισσότερο, βασικά και ανυπομονώ να διαβάζω τη σερβική μετάφραση του βιβλίου του Μάκη Τσίτα, «Μάρτης μου ο Θεός». Είναι διαφορετικά να μεταφράζεις κάτι που έχει τόσο στενή σχέση με την Ορθοδοξία, σε άλλη γλώσσα στην οποία αυτό το στοιχείο είναι κοινό. Και όσο και να μοιάζουν η σερβική και η κροατική γλώσσα, αυτό το στοιχείο είναι το στοιχείο, δηλαδή είναι κάτι ξένο, να μην πω και κάτι λίγο πιο... Ναι. Χρησιμοποιήσω μία... Ναι. Τέλος πάντων, ναι. Είναι και λίγο εχθρικό να το πω κιόλας. Ναι. Το βλέπουμε και έτσι, ότι μεταφράζει κάτι ξένο σε κροατική γλώσσα. Και πρέπει να το... Δεν θα μεταφράζεις την Ορθοδοξία στον καθολικισμό, απλώς πρέπει να... από την αρχή να καταλάβεις ότι δεν μπορείς πρώτα απ' όλα, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Χρησιμοποιείς την ορολογία της Ορθοδοξίας, που υπάρχει υποχρεωτικά και στα κρατικά, επειδή έχουμε και τους Ορθόδοξους στην Κροατία, αλλά ξαναλέω, είναι κάτι που είναι, δεν είναι οικείο. Μπορεί να μην είναι και ξένο, αλλά δεν είναι οικείο, δηλαδή δεν είναι δικό μας και δεν είναι, ας πούμε, και φιλικό. Θα το πω και αυτό, ότι να είμαστε.
Θέλω να σας ρωτήσω πόσο η ελευθερία πιστεύετε πως μπορεί να υπάρχει στη μετάφραση και κατά πόσο είστε εσείς πιστοί. Εγώ προσπαθώ να είμαι. Προσπαθώ να είμαι να... πρώτα απ' όλα στο περιεχόμενο. Οπωσδήποτε. Δηλαδή να μην προσπεράσω κάτι που δεν... επιμένω στην κάθε λέξη που... ειδικά, ας πούμε, στο καπετάν Μιχάλη, που δεν ήθελα να... επειδή εκεί, ξαναλέω, εκεί ήταν σχεδόν σε κάθε σελίδα, έψαχνες κάτι και συνήθως όταν έβρισκες, αρκετές φορές το αποτέλεσμα σε οδηγούσε ακριβώς, δηλαδή βρίσκοντας στο διαδίκτυο την λύση για μια συγκεκριμένη λέξη, έβρισκα ότι το παράδειγμα για την χρήση αυτή της λέξης είναι ακριβώς από το σημείο αυτό το οποίο μεταφράζω στο καζουτσάκι. Και δεν έχει, ας πούμε, χρησιμοποιηθεί ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί πουθενά αλλού κάτι που μου θύμιζε λίγο τη μετάφραση των τραγουδών του Εσχύλου. Ναι, σε αυτό οπωσδήποτε. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου να... αυτά που λέει, δηλαδή, να παραμείνει έτσι ολόκληρο, να μην του λείπει κάτι. Και έπειτα, επίσης, το ρυθμό. Προσπαθώ να... να μην αλλάζω τις προτάσεις, να μην μια μεγάλη πρόταση, μια μεγάλη περίοδο που με δυσκολεύει να την κόψω σε κάτι μικρότερα κομματάκια, να είναι έτσι πιο ανάγνωστη, αλλά να έτσι να ακολουθήσω το ρυθμό του πρωτοτύπου. Τώρα 100% πιστή ποτέ δεν μπορεί να είναι, επειδή υπάρχει και μια... υπάρχει διαφορά στις γλώσσες και εκφράζονται τα ίδια μηνύματα με διαφορετικό τρόπο. Απλώς σε αυτά τα... και στο ύφος, ναι, οπωσδήποτε, απλώς σε αυτό ποτέ δεν είσαι σίγουρος μέχρι να το τελειώσεις και να το διαβάσει και κάποιος άλλος και βλέπεις την αντίδραση. Αλλά το ύφος, ναι, το ύφος κάπως είναι το αποτέλεσμα των πρώτων δύο προσπαθειών. Συνήθως τα έργα που μεταφράζετε, σας τα αναθέτουν ή τα επιλέγετε εσείς ίδια? Τα πρώτα ήταν της δικής μου επιλογής, δηλαδή ο Καζαντζάκης. Είναι ανάλογα ουσιαστικά με καμιά φορά το... Γιατί ήθελα να ρωτήσω ποια είναι τα κριτήρια επιλογής συνήθως. Δηλαδή, το προσωπικό ύφος γραφής σας, όταν σας τα αναθέτουν ή κάποια αγάπη που έχει ένα συγκεκριμένο συγγραφέα. Τώρα, εγώ έχω γενικώς αγάπη για την ελληνική λογοτεχνία. Κάποια κείμενα σου ταιριάζουν, τα μεταφράζεις το πιο. Παράδειγμα, ο Καζαντζάκης είναι δύσκολος, έχει δύσκολη γλώσσα, επειδή έχω ασχοληθεί τόσο πολύ. Κατά κάποιο τρόπο μου είναι και γνωρίζω, ο ρυθμός του μου είναι κάτι που μου... βγαίνει πιο εύκολα από οτιδήποτε άλλο. Στο άλλο πρέπει να... δεν επιτρέπεται ειδικά στο... νομίζω εγώ, έτσι το βλέπω, σε κάποιον που ασχολείται με τη λογοτεχνική μετάφραση να έχει δικό του ύφος στη λογοτεχνική μετάφραση, επειδή μεταφράζεται όλα με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει να ακούσεις πρώτα τη φωνή του κειμένου που μεταφράζεις. Και αυτό μπορείς να το καταφέρεις μόνο πρώτα διαβάσεις τουλάχιστον μια φορά το κείμενο, το βιβλίο δηλαδή που θα μεταφράσεις. Τώρα μιλάμε για τα βιβλία, δηλαδή, χάρια, για μυθιστορήματα. Αυτό. Και μία τελευταία ερώτηση. Τι συμβουλές θα δίνατε σε κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με τη μετάφραση? Ναι, πρέπει να είναι υπομονετικός.
πρώτα απ' όλα αυτό πρέπει να. Πρέπει. Δεν υπάρχει το πρέπει. Δεν υπάρχουν πρέπει, αλλά απλώς. Για να ξεκινήσει κανείς να ασχολείται με τη λογοτεχνική μετάφραση, πρέπει να νιώθει πάθος γι' αυτό πρώτα απ' όλα. Αλλιώς δεν αντέχει όλα τα υπόλοιπα. Η συμβουλή αφορά μόνο την διαδικασία δηλαδή της μετάφρασης και όχι η διαδικασία της ίδιας της μετάφρασης, της επαφής με το κείμενο, αλλά με το κόσμο των εκδόσεων και των εκδοτικών ήχων. Δηλαδή αυτό, πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα. Εκεί πρέπει να είναι προσεκτικός κανείς. Δηλαδή ενώ συγκεκριμένα τα συμβόλαια και όλα αυτά, αλλιώς δεν παραδίδουμε τη μετάφραση, αυτό πρέπει να το τονίζει κανείς, ειδικά σε αυτούς που πρέπει να ασχοληθούν, που θέλουν να ασχοληθούν και θέλουν πολύ, δεν παραδίδεις τη μετάφραση χωρίς το συμβόλαιο. Αλλιώς, μετά λίγο πιο δύσκολα. Όχι πάντα, αλλά υπάρχει και αυτός. Δεν είναι όλο η εκδοτική. Τώρα εγώ μιλάω για την Κροατία. Αυτό. Να το ξέρετε. Τώρα αυτό δεν αφορά την Ελλάδα, αλλά για την Κροατία μιλάω. Συγκεκριμένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.